Good morning, καλημέρα, 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 τι κάνετε, πώς είσαστε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλά. Τι μέρα έχει ξημερώσει? Έχει ξημερώσει η μέρα του στολισμού του δέντρου. Και θα το πάμε λίγο διαφορετικά φέτος. Τώρα ο Αλέξανδρος είναι στο σχολείο, ο Κανάκης ευτυχώς έχει άδεια σήμερα γιατί έλειπε ταξίδι πάρα πολλές μέρες, οπότε γύρισε και πήρε κάποιες μέρες άδεια για να είναι έτσι κοντά και στον Αλέξανδρο και σε μένα σίγουρα. Και ο Αλέξανδρος είχε πάει σχολείο και είπαμε να κατεβάσουμε το δέντρο, να το ανοίξουμε, να δούμε λίγο με τα λαμπάκια και αυτά, γιατί ρε παιδιά, βλέπω αυτό το δέντρο που είναι viral στο TikTok και το ζηλεύω πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το βρω στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη, για να πεις ότι θα το φέρω κάπου από Ευρώπη. Μόνο από Αμερική, μόνο στην Αμερική βασικά υπάρχει, Καναδά και είπα. Και πόσο κρίμα, είναι τα πιο ωραία δέντρα που έχω δει, θα σας βάλω κανένα βιντεάκι αν βρω εδώ πέρα. Να το δείτε, είναι ονειρικό τα λαμπάκια του βασικά, δεν είναι το δέντρο σαν δέντρο, όσο τα λαμπάκια που κάνουν ένα λαμπύρισμα τέλειο. Και είπαμε, του λέω του Κανάκη, σε παρακαλώ, θέλω να το κάνουμε όσο πιο φωτεινό γίνεται, πιο φωτεινό από πέρσι το θέλω. Του λέω ας κατεβάσουμε το δέντρο. Ο Αλέξανδρος εντωμεταξύ ζήτησε, του έδειξε τους στολισμούς των δύο δέντρων, το περσινού και του προπέρσινου, και ζήτησε το προπέρσινο στολισμό. Αυτό του άρεσε, οπότε είπαμε να κάνουμε αυτό που ζήτησε ο Αλέξανδρος. Και θέλω τώρα να κατεβάσουμε το δέντρο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να έχει και πιο ομοιόμορφα τα λαμπάκια και να προσπαθήσει λίγο κάπως να θυμίσει αυτό που δεν γίνεται με τίποτα, γιατί είναι ενσωματωμένα σε εκείνο το δέντρο, αλλά ρε παιδιά, λαμπυρίζει τόσο όμορφα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Άδειασε σχεδόν αυτός ο χώρος. Την ελιά λέμε να μην τη βγάλουμε φέτος έξω, γιατί θυμάστε κάθε χρόνο τι γίνεται. Που σας έχω πει ότι πιστεύω ότι βγαίνει έξω και παθαίνει κατάθλιψη, επειδή δεν μας ακούει και δεν μας έχει παρέα. Το πιστεύω, όσο κούλο και αν σας φαίνεται. Αλλά λέω να τη βάλουμε στη γωνία εκεί πέρα που είναι το γραφείο μου. Δείτε τι ωραία που είναι αυτά τα δέντρα που έχουν 2 και 3 φύλλα πάνω. Έτσι είναι πιο αληθοφανή, είναι πιο ωραία. Τώρα που θα τα ανοίξουμε, θα σας το δείξω έτσι και σκέτο. Δείτε λίγο αυτό που σας έλεγα, όταν είναι δίφυλλα ή τρίφυλλα, πόσο πιο σαν αληθινά φαίνονται. Γιατί βλέπετε έχουν δύο, να εδώ πέρα κάτι δεν έχω κάνει καλά. Εντάξει, θα το φτιάξω σιγά σιγά, τώρα θα δω τι του λείπει και πού. Αλλά δείτε, είναι σαν αληθινό. Πάρα πολύ ωραίο. Θα μπουν και τα στολιδάκια μετά που θα έρθει ο Αλέξανδρος. Όπως καταλάβατε έχει έρθει ο Αλέξανδρος και δεν καταφέραμε να βάλουμε όλα τα λαμπάκια μέχρι να έρθει, γιατί θα κάνουμε με αυτό τον καινούριο τρόπο που κυκλοφορεί στο TikTok, που θα προσπαθήσω μετά να σας δείξω λίγο που θα τα βάζει ο Κανάκης, αλλά γίνεται πάρα πολύ ωραίο με αυτόν τον τρόπο, γιατί έχει παντού φωτάκια, παντού, 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 το να τα βάλεις έτσι γύρω-γύρω, καλύτερα να μπουν τη λιχτά. Και όσο ο Κανάκης φτιάχνει τα λαμπάκια στο δέντρο, εγώ ανοίγω το βεντράκι στο δωμάτιό μας, το οποίο έχει και τέλεια βάση, είναι από σπίτι σοπ. Έχω πάρει υπέροχα πράγματα από το σπίτι σοπ, θα σας τα δείξω σιγά σιγά. Μην κοίτατε τώρα εδώ το χαμό, είναι γιατί θα στολιστεί και το κρεβάτι φέτος. Επιτέλους, παιδιά, κατάφερα να βρω μια ωραία παπλωματοθήκη χριστουγεννιάτικη, που να μην είναι και μόνο χριστουγεννιάτικη, θα τη δείτε, και να είναι οικονομική. Δηλαδή έβρισκα κάτι παπλωματοθήκες χριστουγεννιάτικες με κάτι τιμές εξωφρενικές. Δείτε τι ωραίο που είναι στην αρχή.
Εδώ κάτι θέλει, γι' αυτό άναψα την κάμερα τώρα. Γιατί η κάμερα με βοηθάει να βρίσκω τα σκοτεινά σημεία που δεν τα πιάνει το μάτι. Εδώ κάτι θέλει, εκεί. Πρέπει, θα το φτιάξω λίγο. Γιατί είπα, του λέω του κανάκι μήπως να βάλω, του λέω άλλη μία γύρα τα φωτάκια, να βάλω άλλη μία σειρά φωτάκια. Και μου λέει όχι, όχι, είναι τέλειο, και όντως είναι τέλειο, γιατί έκλεισα τώρα το μπατζούρι, έκλεισα και την πόρτα. Και είναι ο τέλειος ο φωτισμός για το δωμάτιο, για να το αφήνουμε το βράδυ αναμένο. Πάρα πολύ ωραίο. Στην αρχή είπα ότι ίσως χρειαστεί να του βάλω πάνω κάποια έτσι φιωγκάκια. Έλεγα να βάλω φιωγκάκια και τριανταφυλάκια. Αλλά τώρα που το βλέπω έτσι μου αρέσει πολύ. Και νομίζω πως είναι τόσο όσο για το δωμάτιο. Είναι εξαιρετικό και μου αρέσει πάρα πολύ η βάση του. Δείτε πόσο ωραία που μοιάζει σαν δέντρο, πραγματικό. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Τι ωραίο που είναι τα Χριστούγεννα. Πείτε τώρα πόσο πιο ζεστό είναι το δωμάτιο, ρε παιδιά. Πού να μπουν εδώ και παπλωματοθήκες. Θα σας τα δείξω όλα σιγά σιγά. Όλα θα γίνουν σήμερα. Αρκεί να φτιάξω λίγο και αυτό με το σκοτεινό σημείο. Πάμε να σας δείξω σιγά σιγά το δωμάτιο. Έχω βάλει σε όλες τις πόρτες αυτές εδώ τις καλτσούλες. Το δεντράκι το οποίο σας έδειξα και πριν που το στείναμε εδώ. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να το βάλω. Δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς λίγο τη γνώμη σας. Αλλά νομίζω ότι θέλει έτσι ίσως μόνο φιωγκάκια. Μικρά κόκκινα φιωγκάκια. Θα το δούμε σιγά σιγά, για την ώρα θα το αφήσω έτσι. Και τα ταραραραν. Εντάξει, έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ με το νέο μας απόκτημα. Είναι ό,τι πιο ιδανικό θα μπορούσα να βρω. Είναι η παπλωματοθήκη με τις μαξιλαροθήκες που σας είπα από σπίτι shop. Είναι πάρα πολύ ωραία γιατί είναι βαμβάκι και φανελένια. Και η αίσθηση της είναι απίστευτη. Έτσι είναι και οι μαξιλαροθήκες εδώ, οι οποίες μπορείς να τις βάλεις είτε από εδώ είτε από εδώ. Τώρα επειδή έχω βάλει το καρουδάκι αυτό, είπα να βάλω το κόκκινο. Και τις μέρες που θα θέλω να το βάλω από αυτή την πλευρά, γιατί μπορείς να το βάλεις και από αυτή την πλευρά, θα βάζω το καρό. Πήρα και καινούργιες μαξιλαροθήκες αυτές εδώ πέρα, έτσι είναι ένα μπορντό πολύ ωραίο. Και πήραμε και ένα πάρα πολύ ωραίο σεντονάκι, κατά κόκκινο, βαμβακερό και αυτό, για να ταιριάζει έτσι και να μπούμε στο κλίμα των Χριστουγέννων. Και είναι θεϊκά, πραγματικά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για αυτό εδώ την παπλωματοθήκη, γιατί σας έχω πει τα τελευταία χρόνια ψάχνω συνέχεια να βρω κάτι έτσι χριστουγεννιάτικο και δεν έβρισκα τίποτα. Έβρισκα κάποια οικονομικά τα οποία δεν ήταν βαμβακερά, ή έβρισκα κάποια βαμβακέρα τα οποία ήταν πανάκριβα, ήταν κάπως έτσι, ή δεν έβρισκα στα μέτρα του παπλώματος. Και εδώ βρήκα ακριβώς στα μέτρα του παπλώματος, βρήκα κάτι το οποίο... ούτε πολύ έντονο είναι, είτε αν θες να είναι έντονο μπορείς και να το κάνεις. Και πήρα εννοείται και αυτό εδώ το μαξιλάρι που γράφει χω χω χω. Και επίσης μου άρεσε πάρα πολύ γιατί όλα είχαν και κάποια έτσι πουγκάκια. Κοιτάξτε σε αυτό το πουγκάκι εδώ, μπαίνει μέσα η παπλωματοθήκη με τις μαξιλαροθήκες. Και αυτά εδώ τα πουγκάκια είναι για τα μαξιλαροθήκες και για τα σεντόνια. Πάρα πολύ ωραίο, οπότε μπορείς να τα αποθηκεύεις και όμορφα, να μην τα αποθηκεύεις όπως να είναι. Τα έπλυνα και αυτά, να σας πω την αλήθεια, οπότε όταν έρθει η ώρα, αργούμε ακόμα βέβαια, μη σκεφτόμαστε τέτοια τώρα, θα τα αποθηκεύσω εδώ και θα είναι τέλεια. Πείτε μου λίγο τη γνώμη σας αν εσείς θα βάλζατε κάτι, και νομίζω ότι πρέπει να βάλω και κάτι σε αυτά τα τρία καδράκια. Ή μικρά στεφανάκια ή φιωγκάκια και εκεί, θα το δω, δεν ξέρω, αλλά νιώθω ότι και εκεί κάτι του λείπει. Και νομίζω πως αν μπει κάτι και εκεί θα είμαστε τέλεια, σούπερ, ίσως αν πάρω φιωγκάκια για το δέντρο. Βάλω τα ίδια φιωγκάκια και εκεί. Θα το δω. Και θα σας δείξω την κρεβατοκάμαρα και το βράδυ, γιατί έχουμε βάλει και φωτάκια κουρτίνα εδώ στο παράθυρο και φαίνεται τέλειο. Θα έχω να μένω μόνο αυτά και του δέντρου, να δείτε τι ωραίο που έχει γίνει. Και στο δωμάτιο του Αλέξανδρου πήρα σεντονάκι, μαξιλαροθήκη και αυτά έτσι βαμβακερά και στην ίδια απόχρωση. Βασικά είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που πήραμε εμείς στο δωμάτιό μας, αλλά σε μονό.
Και αυτή την κουβέρτα, αντί για παπλωματοθήκη, την οποία την είδα και την ερωτεύτηκα, μου άρεσε πάρα πολύ και τα στεράκια, το χρώμα, το πόσο απαλή ήταν. Και δείτε εδώ πέρα, κάνει από μέσα και αυτή τη γουνίτσα. Είναι και από αυτή την αγαπημένη μου εταιρεία εδώ πέρα, Nima Home. Πάρα πολύ ωραία προϊόντα έχει. Και δεν ξέρω, έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ με το δωμάτιο. Στην αρχή κοίταγα για παπλωματοθήκη, αλλά μετά είπα καλύτερα να πάρω κάτι έτσι λίγο πιο κόζι, που θα μπορεί να παίρνει και την κουβέρτα του, άμα θέλει να έρχεται και στον καναπέ. Και έχουμε και στον καναπέ, πήρα μια πολύ ωραία κουβέρτα, θα σας τη δείξω. Αλλά δείτε πόσο ωραία είναι αυτή εδώ με τα στεράκια. Πάρα πολύ ωραία. Και μετά από χριστουγεννιάτικα, στο δωμάτιό του έχω βάλει αυτό εδώ, το καδράκι το ξύλινο. Και το χριστουγεννιάτικο του δέντρο φέτος είναι αυτό εδώ. Είναι και αυτό από σπίτι shop, θα σας βάλω και για αυτό εννοείται link. Να το δείτε, έχει και τα κουκουναράκια του, έχει πάνω και αυτά τα berries, τέλος πάντων δεν ξέρω, λάθος τα λέω κάθε φορά. Και αυτή είναι η γωνίτσα, θα σας τα δείξω εννοείται και βράδυ έτσι να τα βλέπετε φωτισμένα. Εδώ στο μπάνιο δεν έχω κάνει πολλά πράγματα για την ώρα, έχω βάλει την πετσέτα εδώ του Αλέξανδρου. Και αυτές είναι από σπίτι shop, δείτε τι ωραίες που είναι. Αυτή είναι η δική μας, εδώ. Να έχουμε έτσι ένα σετάκι. Και εδώ πάνω έβαλα αυτό δοκιμαστικά, γιατί πέρσι η γυρλάντα που είχα βάλει με ενοχλούσε πάρα πολύ, γιατί έπεφτε ακριβώς μπροστά μου και δεν μπορούσα να με δω. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και τώρα, το βλέπετε, πρέπει λίγο έτσι να μετακινούμε. Δεν ξέρω αν θα μείνει και αυτό εδώ, νομίζω όχι. Ίσως πρέπει να βρω κάτι για να βάλω την περσινή γυρλάντα πιο ψηλά, κάπως, και να μην είναι τόσο χαμηλά. Δεν ξέρω, θα το δω αυτό. Αυτά για την ώρα, δεν έχω κάνει πολλά στο μπάνιο. Και πάμε τώρα να σας δείξω και την κουζίνα, όπου έχω βάλει κλασικά το στεφανάκι μας, εκεί το ημερολόγιο, ένα κεράκι, το οποίο έτσι μυρίζει και Χριστούγεννα. Και εδώ έχω βάλει την πετσέτα, την οποία θα τη χρησιμοποιούμε, δεν θα την αφήσω έτσι, γιατί εντάξει, θέλω να την χαρούμε. Και πήρα αυτή εδώ να έχουμε λοιπόν και στην κουζίνα, έτσι να έχουμε αυτές τις μέρες και κάτι λίγο πιο χριστουγεννιάτικο, να αλλάξει λίγο και τον ντεκόρ εδώ, να μην είναι το ίδιο και το βαριόμαστε. Και στον καναπέ πήρα καινούριες μαξιλαροθήκες, και αυτές είναι από σπίτι σου. Πήρα αυτή εδώ και αυτή, πήρα 4 βασικά, τις άλλες 2 τις έχω από εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραίες και εντωμεταξύ θέλω να σας πω ότι εγώ καθόμουν και τις έπλαινα στο χέρι και μετά συνειδητοποίησα ότι μπαίνουν και πλυντήριο και στεγνοτήριο. Αλλά το έκανα γιατί φοβήθηκα, μη μου χαλάσουν. Αλλά για χωρίς λόγο κάθισα και παιδεύτηκα. Και δείτε, αυτή εδώ είναι η κουβέρτα καναπέ που γράφει Άγιε Βασίλη παρακαλώ σταμάτα εδώ. Κάποιο δωράκι θα μας φέρει ο Άγιος Βασίλης φέτος, ελπίζω. Και από τη μέσα την πλευρά... Ναι, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Και δείτε από μέσα τι ωραία που είναι, κατακόκκινη και χουχουλιάρη. Και εδώ για τον καναπέ είναι ό,τι μα ό,τι πρέπει. Και επέλεξα αυτή εδώ που θα σκεπαζόμαστε. Έτσι θα φέρνει και ο Αλέξανδρος στη δική του την κουβέρτα και θα είναι τέλεια. Χαζεύοντας εδώ το δέντρο, το οποίο σε λίγο ετοιμάζεται. Λίγο πριν πάμε στο δεντράκι, θα κάνουμε μια στάση στην τραπεζαρία, την οποία και έχουμε μεταφέρει. Θέλω να σας δείξω και το runner που πήρα, το οποίο είναι, εντάξει, ξέρετε ότι εγώ με αυτό το κόκκινο αυτοκινητάκι με το δέντρο πάνω του έχω μια δυναμία και ήταν νομίζω λογικό να επιλέξω αυτό. Μόλις το είδα το αγάπησα και μου αρέσει, γιατί έχει και μια σημοκλωστή μέσα, δεν ξέρω αν την βλέπετε, αν μπορεί να την πιάσει η κάμερα. Είναι πάρα πολύ ωραία, έχει και καριοθράφστες, η ποιότητά του είναι καταπληκτική και αυτό εννοείται είναι από σπίτι shop. Και από την από εδώ πλευρά έχει άλλο σχεδιάκι, έχει το αυτοκίνητο, αυτό το βλέπετε, εντάξει. Παιδιά, είναι εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο, πολύ ενθουσιασμένη είμαι και γι' αυτό εδώ. Και θέλω να σας πω ότι είναι και πολύ ωραία ιδέα για δώρο, να πάρετε ένα runner, αν πάτε κάπου έτσι μια επίσκεψη, όπως και οι κουβέρτες είναι εξαιρετική ιδέα για δωράκια, και σε πολύ καλή τιμή και είναι και μια πολύ ωραία χουχουλιάρικη ιδέα δώρου. Θέλεις να μας εξηγήσεις τι κάνεις και φαίνεται έτσι ωραίο? Όχι, δεν θέλει. Αλλά δείτε ρε παιδιά, εντάξει είναι wow, εντάξει, είναι απίθανο, κοιτάξτε τι ωραία που λαμπυρίζει παντού το δέντρο. Και απλά τι κάνει, απλά θέλει πάρα πολύ υπομονή, ώρες. Πηγαίνει και τα τυλίγει έτσι γύρω γύρω από κάθε κλαδί. Θες να μας εξηγήσεις τι κάνεις? Γιατί το κλείσατε? Ούτε τώρα. Εξήγησέ μας λίγο τι κάνεις εδώ στον κόσμο. Να έχει και ο κόσμος τόσο ωραίο φωτισμένο δέντρο. Εντάξει παιδιά, νομίζω πως είναι το πιο ωραίο φωτισμένο δέντρο που είχα. Αυτό το στυλ να κάνετε. Η αλήθεια είναι ότι θέλει αρκετά λαμπάκια, αλλά αξίζει. Και κοιτάξτε εδώ πέρα, μέχρι έξω στα κλαδιά
και από μακριά φαίνεται υπέροχο. Και τώρα για να καταφέρω να πετύχω αυτό το viral δέντρο όσο πιο πολύ μπορώ, γιατί και πέρυσι το είχα ψιλοκαταφέρει, αλλά νομίζω φέτος είμαι πιο κοντά, θα βάλουμε την τελευταία σειρά που θα έχει αυτό το πρόγραμμα, που θα αναβοσβήνει. Και θέλω να πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Θα σας δείξω, εκεί πέρα κάτι δεν έχουμε ανοίξει καλά. Πείτε μου πόσο παιδί της μαμάς του είναι που χάρηκε και πήρε αγκαλιά το δέντρο, όπως κάνω εγώ κάθε χρόνο. Νάτος, εδώ. Και ταραράραραν, είναι πανέτοιμο, έχει βγει τέλειο, έχει βγει ακριβώς παιδιά αυτό που ήθελα να γίνει. Αφού δεν έχουμε το viral δέντρο στην Ελλάδα, ας το προσπαθήσουμε μόνοι μας. Κοιτάξτε πόσο ωραία λαμπυρίζουν τα λίγα φωτάκια που έχουμε βάλει έτσι σε πρόγραμμα και τα άλλα τα έχουμε αφήσει σταθερά. Σας είπα ότι αυτό εδώ το στυλ να πλέκεις τα φωτάκια είναι το πιο ιδανικό, δηλαδή φέτος που το κάναμε πρώτη χρονιά θεωρώ ότι είναι το πιο ωραίο. Δείτε πως δείχνει παντού φωτισμένο και ωραίο. Και πάμε τώρα σιγά σιγά να το στολίσουμε, αν και μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι, αλλά όχι, εντάξει. Έλα, για βάλε το πρώτο στολιδάκι. Μπράβο και του χρόνου, φιλάκι. Να, γλυκούλη μου. Και όλα αυτά εδώ είναι στολίδια που θα μπορούσαν να έχουν μπει στο δέντρο. Είπαμε να σταματήσουμε εδώ. Έχει γίνει τέλειο. Δεν ξέρω, αλλά νιώθω ότι είναι το πιο ωραίο χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχαμε ποτέ. Τα φωτάκια είναι απίστευτα, απίστευτα. Δηλαδή αυτός ο τρόπος είναι ο καλύτερότερος. Και για αστέρι φέτος βάλαμε αυτό που κάποιος μας το είχε κάνει δώρο. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος, που γράφει τα ονόματά μας πάνω. Και γράφει καλή χρονιά και είμαστε ο Κανάκης, ο μικρός και εγώ. Πανέμορφο και μου αρέσουν αυτές οι πινελιές εδώ πέρα που είναι τα... Αχ, πώς λέγονται αυτά τώρα, τα μπερίς. Πώς λέγονται, κάπως λέγονται τώρα, έχω ξεχάσει, δεν θυμάμαι. Ναι, γκί πρέπει να είναι. Και μου αρέσουν αυτές οι πινελιές και μου αρέσουν και αυτά τα κλονάρια, τα παγωμένα, βλέπετε. Τι ωραίο ύφος δίνουν στο δέντρο, το έχουμε βάλει έτσι σκόρπια γύρω 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 για να έχει σε διάφορα σημεία όπως και εδώ πάνω. Και είναι πανέμορφο και για ακόμα μια χρονιά σε αυτό εδώ το δέντρο, το αγαπημένο μου στολίδι είναι αυτό εδώ. Έβαλα για ακόμα μια φορά από εκεί τους φράκτες, γιατί δοκίμασα πάλι να τους βάλω μπροστά και μου κρύβουν το καλάθι και είναι κρίμα να κρυφτεί, είναι τόσο όμορφο που λες δεν μπορεί, είναι κρίμα. Το γραφείο μου τελικά μπήκε πάλι εδώ, πέρσι με είχε βολέψει, απλά με την καινούργια την καράκλα δεν ξέρω πόσο ωραία θα πάει αυτό, αλλά θα το δούμε. Και τώρα εδώ έχω βγάλει το σκαμπουδάκι μου, εννοείται εκεί πέρα τάρα να δώσω κλασικός, δεν υπάρχει. Και εδώ ξεκινάω να βάζω διακοσμητικά, τώρα παίζω λίγο, δεν ξέρω, γιατί θυμάστε ένα χωριουδάκι που είχα πάρει πέρσι, αυτά εδώ. Θέλω να πάρω και άλλα σίγουρα, αλλά είπα να τα βάλω εδώ, θέλω να πάρω ένα μεγαλύτερο για εκεί σίγουρα και ίσως βάλω τα τρία εκεί αν χωράνε ή τα μεταφέρω προς τα δω, θα το δούμε. Αλλά προσπαθώ τώρα έτσι να δω πώς και τι. Έχω βάλει και εκεί πάνω έτσι κάποια διακοσμητικά να φαίνεται έτσι λίγο πιο κόζι, αλλά του λείπει λίγο γυρλάντα. Πέρσι τι είχα εδώ, κάτι είχα εδώ τώρα και μάλλον δεν το έχω βρει. Πολύ καλύτερα, γιατί ανακάλυψα ότι έχω ένα μεγάλο. Μα θυμόμουν ότι είχα ένα στο γραφείο μου που κάτι περιστρεφόντουσαν. Οπότε θα πάρω έτσι άλλο ένα σε αυτό το μέγεθος, ίσως και λίγο πιο μεγάλο, για να το βάλω εδώ. Αν και αυτό μου αρέσει, γιατί δείτε αυτό, είναι που μου έχει φτιάξει η αδερφή μου η Εμιλία. Πόσο υπέροχο φαίνεται, τώρα δεν φαίνεται καλά. Ας το ξαναβάλω μέσα, μην φωτίζεται. Να το, δείτε τι ώρα που είναι. Και έχω βάλει τα πιο μικρά εδώ, νομίζω πως εδώ είμαστε ok. Αλλά θέλω ένα πιο μεγάλο για εδώ, θα το δω. Σας υποσχέθηκα πλάνα βραδινά και ήθελα να ξεκινήσω με το αγαπημένο μου μέρος του σπιτιού. Έχω τρελαθεί παιδιά με το... Πες το, αλλά το ξεχνάω με την παπλωματοθήκη, πάρα πολύ ωραία. Από εδώ είναι το δεντράκι, τώρα που έχει νυχτώσει. Κάτι νιώθω πως του λείπει, κάτι πρέπει να του βάλω. Έτσι θεωρώ, θα το δούμε.
Για την ώρα όμως είναι πάρα πολύ ωραία και ο φωτισμός που έχει δημιουργηθεί και με τα λαμπάκια πίσω τα βλέπετε τι ωραία που είναι, είναι ο ιδανικός θεωρώ. Και δείτε πόσο ωραία φαίνονται και τα λαμπάκια κουρτίνας εδώ πέρα στο δωμάτιο, και όταν κλείνει και η κουρτίνα φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Και είναι αυτός ο στολισμός που έχουμε κάνει στην έξω πλευρά, να σας πω την αλήθεια, και νομίζω πως είναι ok. Ίσως και κάποια πευκάκια που έχω έξω να τα στολίσω αργότερα, θα το δούμε. Αλλά για την ώρα νομίζω ότι είναι τέλειο. Και εδώ είναι το δωμάτιο του Αλέξανδρου, που κοιτάξτε που η κουρτίνα είναι πιο λεπτή, πόσο διαφορετικό φαίνεται από μέσα. Οπότε νομίζω ότι η κουρτίνα και αν έχετε, εντάξει τώρα αν έχετε τόσο χοντρή όσο είναι αυτή, εντάξει, not bad. Οπότε ότι έχετε νομίζω μπορεί να φανεί τέλειο. Και εκεί είναι και το τέλειο δεντράκι του με το οποίο έχει ξετρελαθεί. Γενικότερα έχει ξετρελαθεί σήμερα ο Αλέξανδρος με όλα τα χριστουγεννιάτικα. Δείτε πόσο όμορφο είναι. Και μου αρέσει γιατί είναι μαζεμένο και δεν πιάνει πολύ χώρο στο δωμάτιό του. Θα του στήσω και τη Φάτνη εδώ. Είδατε, την ξέχασα τη Φάτνη μας. Και δείτε εδώ πέρα, πιάνει πολύ λίγο χώρο και είναι πολύ χαριτωμένο έτσι για ένα παιδικό δωμάτιο. Θεωρώ ότι έχουμε βάλει και λαμπάκια, εννοείται, με μπαταρίες, όχι πρίζας. Και ορίστε και το κρεβάτι του τύρου που φαίνεται. Και εδώ είναι το δέντρο μας το βράδυ που έχει νυχτώσει. Έβαλα και εδώ ένα στεφάνι, έβγαλα το κάδρο και έβαλα ένα στεφάνι και δείτε τι ωραίο που είναι δίπλα από το δέντρο. Πάρα πολύ ωραίο και μου αρέσει γιατί έχει έτσι και τις αποχρώσεις του δέντρου σπίτι, όπου να ξέρετε είναι, και αυτό έχει πολύ ωραία στεφάνια. Έχω πάρει άλλο ένα το οποίο είναι για έξω, θα σας το δείξω όμως σε επόμενο βίντεο. Και δείτε εδώ πόσο ωραία και cute. Έχω βάλει και εκεί πέρα τους καριοθράφστες. Τι ωραία που είναι τα Χριστούγεννα ρε παιδιά, αλλάζει όλο το σπίτι, αλλάζει όλη η διάθεση. Είναι περίεργο που ξαφνικά έχουμε μέσα στο σπίτι ένα δέντρο ολόκληρο, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο έτσι που στολίζεται. Και ορίστε πως φαίνονται και τα φωτάκια, να απομακρυνθώ λίγο. Τώρα δεν έχω βάλει το σωστό πρόγραμμα όμως, μισό λεπτό. Και να πως φαίνεται με αυτό το πρόγραμμα που σας είπα ότι έχω προσπαθήσει να πετύχω το viral δέντρο του TikTok και νομίζω πως το έχω καταφέρει φέτος πολύ καλύτερα από ό,τι πέρσι. Και δείτε τι ώρα, απλά λαμπειρίζει σε μερικά σημεία και τα υπόλοιπα είναι σταθερά. Τώρα δεν φαίνεται από την κάμερα όπως φαίνεται από κοντά, αλλά εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Νομίζω πως έχει γίνει πιο ωραίο από κάθε άλλη χρονιά σε θέμα φωτισμού. Σίγουρα τώρα σε στολισμού το ήθελα έτσι πιο κομψό για να φαίνονται και τα φωτάκια να μην κρυφτούν. Και νομίζω ότι αυτά τα στολιδάκια που έχει πάνω είναι τα ιδανικά. Ναι. Φέτος που σε έχουμε θα στολίσουμε πολύ. Θα στολίσουμε κι άλλο? Ναι. Κι άλλο περισσότερο από αυτό που έχουμε στολίσει? Ναι. Πάνω και γύρω γύρω έχουμε βάλει τη γυρλάντα και στην τζαμαρία πάλι φωτάκια βροχή, όλο γύρω γύρω, γύρω γύρω από τη μία πλευρά μέχρι την άκρη. Εννοείται πως ήρθα μέσα στο δωμάτιο για να κλείσουμε το βίντεο εδώ, αγκαλιά, με τα αγαπημένα μου. Δεν ξέρω τι έχω πάθει με το καρό. Ενώ θυμάστε, εγώ ήμουν έτσι λίγο το πιο minimal, φέτος είπα ότι θέλω παντού κόκκινο. Και νομίζω πως θα το πετύχω, έχω λίγο ακόμα. Θέλω λίγο να ασχοληθώ και με τον έξω χώρο, έξω από το σπίτι, στο κλιμακοστάσιο. Έχω κρεμάσει ήδη το στεφάνι, το οποίο είναι του ονείρου. Αλλά θέλω να σας το δείξω όταν θα έχω τελειώσει. Θέλω να βάλω λαμπάκια στο στεφάνι. Και θέλω να έχω κάνει και κάτι άλλο που θα κάνω στις σκάλες, στην κουπαστή. Και θα σας το δείξω τώρα στα επόμενα βίντεο. Και σκεφτόμουν τώρα εδώ πέρα που καθόμουν, έκανα ένα μπανάκι και έκανα λίγο φορμάρισμα στα μαλλιά μου, ότι μακρύνανε από τη φορά που κουρεύτηκα, μακρύνανε ένα τσίκι και θέλω πάνω το κοντίνο κι άλλο, νομίζω πως θέλω να το κοντίνο όλο τόσο. Δεν το περίμενα ποτέ ότι θα το έλεγα αυτό, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ τα μαλλιά μου σε αυτό το μήκος, που εντάξει δεν είναι ούτε κοντά ούτε μακριά, αλλά νομίζω ένα τσίκι ακόμα το χρειάζομαι. Και έφερε εδώ να ανοίξουμε μαζί και το Red Velvet σπρέι, το οποίο είναι ένα σπρέι για να αρωματίζει το χώρο και είναι έτσι χριστουγεννιάτικο το άρωμα. Το πήρα και αυτό από σπίτι σου, παιδιά, να μπείτε να ρίξετε μια ματιά, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχω ενθουσιαστεί πολύ με αυτό το κατάστημα και μυρίζει. Πω πω παιδιά, τι ωραία που μυρίζει. Δεν θυμίζει τόσο Χριστούγεννα, αλλά ενώ δεν θυμίζει γιατί δεν έχει κανέλα και αυτά, αλλά κάτι έχει βανίλια, cranberry και μανταρίνι. Γι' αυτό μου αρέσει, παιδιά, ό,τι έχει μανταρίνι μέσα, για κάποιο λόγο μου τραβάει πολύ το... Πω πω, παιδιά, μυρίζει πάρα πολύ ωραία, σαν...
σαν κάποιο γλυκό, σαν να είσαι σε ένα ζαχαροπλαστή και να μυρίζουν όλα τα γλυκά μαζί. Wow, πόπο θεϊκό. Και με αυτό θα ψεκάζω τώρα το σπίτι και τα υφάσματα έτσι. Θέλω να σας το βάλω έτσι κοντά να το δείτε. Άλλο ένα έτσι πολύ έξυπνο, άλλη μια έξυπνη έτσι ιδέα για δωράκι. Αυτό εδώ, τώρα χριστουγεννιάτικη, πριν τα Χριστούγεννα, για να φτάσει στα σπίτια των δικών σας πριν τις γιορτές. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω το βιντεάκι να σας άρεσε, να σας έδωσα ιδέες για να στολίσετε φέτος και κίνητρο για να στολίσετε νωρίτερα. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και ραντεβού στο επόμενο βίντεο.